Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 645 από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, λάμτα δέλτα κεφάλαιο, 34 κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Λάμτα δέλτα, 34 κεφάλαιο και 16 εδάφιο, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε. Ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού. Διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Αυτός έριψε τον κλήρο περί αυτών και η χείρα αυτού διεμήρασε εις αυτά με στάθμην εκείνη την γην. Θέλουσι κληρονομήσει αυτήν εις τον αιώνα, από γενεάς εις γενεάν θέλουσι κατοικίεν αυτή. Η έρημος και η άνυδρος θέλουσι νεφρανθεί δι' αυτά. Και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσει ως ρόδων. Θέλει ανθίσει εν αυθονία και αγαλιαστεί, μάλιστα χέρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθεί εις αυτήν, η τιμή του Καρμήλου και Σαρών, η τόπιούτη θέλουσιν ιδί τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού ημών. Ενισχύσατε τα σκεγαυνωμένα σχήρας και στερεώσατε τα παραλυλημένα γόνατα. Είπατε προς πεφοβημένους στην καρδία, ενισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδί ο Θεός σας θέλει ελθεί μετεκδικήσεως. Ο Θεός μεταανταποδόσεως, αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Η προτροπή του Πνεύματος του Αγίου είναι: στρέψτε την προσοχή σας μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτό το οποίο συστήνει το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε είναι ο Λόγος του Θεού. Τα πάντα μέσα στην Εκκλησία γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Γι' αυτό και θα πρέπει τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου να υποτάσσονται στο Λόγο του Θεού και στην τάξη του Θεού. Όταν κάτι γίνεται που προκαλεί ταραχή, να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι ανθρώπινο, είτε από την καρδιά του ανθρώπου, είτε από την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Γι' αυτό θα πρέπει, αγαπητά μου αδέλφια, να μελετάμε με προσοχή το Λόγο του Θεού και να στεκόμαστε στο Λόγο του Θεού. Τα χαρίσματα είναι για οικοδομή και η μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου είναι ο Λόγος του Θεού. Εάν δεν φέρνει οικοδομή, τότε χρειάζεται μετάνοια, επιστροφή και διόρθωση. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για το Λόγο Του. Ζητήσατε στο βιβλίο του Κυρίου. Ζητήσατε, ψάχτε στο βιβλίο του Κυρίου. Αναγνώσατε μέσα στο βιβλίο του Κυρίου. Θέλετε απαντήσεις, λύσεις στο μέλλον, το τι πρόκειται να συμβεί, το τι είναι σωστό, το τι είναι καλό, το τι είναι ευλογημένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν είναι πάνω από το Λόγο του Θεού. Αλίμονό μας. Χαθήκαμε. Η Εκκλησία του Χριστού, η Αγία και η Αμόμητος είναι κάτω από το Λόγο του Θεού. Κεφαλή της είναι ο Λόγος του Θεού. Αναγνώσατε λοιπόν, ζητήσατε για να μάθετε τα πάντα. Αυτά τα οποία έκαμε και θα κάνει ο Θεός. Κανένα από αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού δεν θα λείψει. Όλα θα γίνουν. Όλα ένα-ένα. Με τη σειρά και κατά τάξη. Ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού. Το ένα ύστερα από το άλλο. Με την Αγία και ευλογημένη τάξη που μόνο ο Θεός φέρνει και στην Εκκλησία Του και στις οικογένειές μας και στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέγει μην ταράσετε η καρδιά σας, μη δειλιά. Εις τον Θεόν πιστεύετε και εις εμέ πιστεύετε, λέει ο Χριστός. Όταν έχει ταραχή η καρδιά μας, θυμό η καρδιά μας, οργή η καρδιά μας, εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν πάμε καλά. Ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς. Βεβαίως η καρδιά μας θα δικαιολογήσει ότι άλλοι φταίνε.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς φταίμε όταν έχουμε ταραχή, όταν έχουμε θυμό και οργή. Δεν δικαιολογείται από το Λόγο του Θεού. Δεν δικαιολογείται από το Πνεύμα το Άγιο. Από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο έχουμε μόνο ειρήνη, χάρη, έλεος, δοξολογία, ευχαριστία, υπομονή και επεμβάσεις του Θεού εν τέλει. Γιατί αυτά που είναι γεγραμμένα, όλα θα γίνουν ένα-ένα και κανένα δεν θα λείψει από αυτά. Γιατί? Διότι μέσα από το Λόγο του Θεού το στόμα του Κυρίου προσέταξε. Οι προσταγές και οι εντολές και οι προτροπές προέρχονται μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, μόνο μέσα από το στόμα του Κυρίου. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο εκπληρώνει και εκτελεί το Λόγο του Θεού καθώς διατάζει το στόμα του Κυρίου. Είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένετο. Το Πνεύμα το Άγιο το έκανε. Αλλά δημιουργός είναι ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Ένας Θεός, τριαδικός, αληθινός. Αυτός έριψε τον κλήρο περί αυτών. Αυτός τα έχει τακτοποιήσει όλα. Αυτός έχει πει, μόνο ο Θεός. Και εδώ να το προσέξουμε αδερφοί. Μόνο ο Θεός λέει και γίνεται. Προγραμματίζει και εκπληρώνεται. Πού? Πρώτα στη ζωή του καθενός μας. Πρώτα. Στη ζωή μου, εάν δεν είναι δεδομένο από το Θεό, τίποτα δεν γίνεται. Εάν είναι δεδομένο από το Θεό, εξάπαντος θα γίνει. Με μία προϋπόθεση. Ότι εγώ θα είμαι και θα μένω στο θέλημα του Θεού. Γιατί είναι γραμμένο. Όταν θα έλθει ο Κύριος θα βρει την πίστη. Όταν θα έρθει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Όταν θα έρθει να ενεργήσει και να εκτελέσει τις επαγγελίες του. Εγώ θα είμαι σε εκείνη τη θέση έτσι όπως με θέλει. Ταπεινός, πράος, ήσυχος, με πνεύμα πράγων και ησύχιον, το οποίο είναι πολύτιμο εις το Θεό, ώστε να βρει την ευκαιρία ο Θεός να κάνει πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα από αυτά που εμείς νοούμε και ζητούμε. Δεν θα κάνει ο Θεός τη ζωή μας αυτά που νοούμε. Δεν εργάζεται έτσι ο Θεός. Προγραμματίζουμε, σκεφτόμαστε, προμελετάμε από το σπίτι μας, συζητάμε με τον εαυτό μας και λέμε έτσι θα γίνει. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Από αυτά που εμείς νοούμε και ζητούμε και προμελετάμε και σκεφτόμαστε, ο Θεός θα κάνει πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα σε αυτούς που τον εμπιστεύονται και περιμένουν από Αυτόν. Αλίμονό μας. Αν ο Θεός έκανε μόνο ό,τι θέλουμε εμείς και ό,τι του ζητάμε. Αλίμονό μας. Ξέρετε πως θα ήταν η ζωή μας. Κόλαση. Δόξα στο Θεό που ο Θεός κάνει διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα. Αδερφοί, πριν συνεχίσουμε σας παρακαλώ, το πιστεύετε αυτό? Γιατί αν αυτό αδερφοί δεν είναι βεβαιότης μέσα στη ζωή μας, δεν μπορούμε να περπατήσουμε πνευματικά, δεν μπορούμε να ανέβουμε στο όρος το Άγιο, δεν μπορούμε να χαιρόμαστε στα σχέδια και τις προθέσεις του Θεού. Τα σχέδια και οι προθέσεις δικές μας μας φέρουν αδιέξοδα, θλίψη, αγωνία. Γιατί επιδιώκουμε, τρέχουμε, έτσι θα κάνουμε, αυτό θα κάνουμε, έτσι πρέπει να γίνει. Και δεν ακούει αυτός και δεν καταλαβαίνει αυτός. Μα κανένας δεν θα ακούσει εσένα και μένα και κανένας δεν θα μας καταλάβει. Όλοι μας θα ακούμε τον Χριστό και όλοι μας θα καταλαβαίνουμε Αυτόν. Γιατί Αυτός μπορεί να μας τα εξηγήσει καλά. Η εμπιστοσύνη μας είναι στο Κύριο. Μόνο στο Θεό. Μπορεί να υπάρχουν εχθροί. Ο Θεός δεν μας λέει πολέμα τους εχθρούς σου, αλλά μας λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου. Και εγώ θα αναλάβω να κάνω το λύκο πρόβατο. Μήπως εσύ δεν ήσουν λύκος και σε έκανα πρόβατο?
να έχουμε ανθρώπους που μας μισούνε και σκέφτονται και διάφορα για μας. Τι μας λέει ο Θεός? Αυτούς που σε μισούνε να προσεύχεστε για αυτούς, να τους αγαπάς. Γιατί για αυτόν που σε μισεί, ο Χριστός έχισε το αίμα του. Έχισε το αίμα του, τον αγαπάει. Ποιος είσαι εσύ και δεν τον αγαπάς? Θα κάνουμε άμυνα? Θα υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας? Και τότε ο Θεός τι θα κάνει στη ζωή μας? Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, είπε στον Αβραάμ. Ποιον θέλεις να σε υπερασπίζεται? Ο Θεός ή εσύ ή άνθρωποι? Εγώ θέλω ο Θεός να με υπερασπίζεται. Κανέναν άνθρωπο δεν θέλω υπερασπιστή μου. Γιατί και να θέλει δεν τα καταφέρει. Και μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που να μας καταρρώνται και να σχεδιάζουν κακά για μας και να προμελετάνε. Όμως ο Δαβίδ τι είπε? Διασκέδασον, Κύριε, τις βουλές του Αχιτόφελ. Και τι έκανε ο Θεός? Τον ευλόγησε. Δεν έκανε πόλεμο, έφυγε. Και ο Θεός τον ευλόγησε. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που να μας κακοποιούνε. Έχω δει ανθρώπους να δέρνουνε τις γυναίκες τους. Έχω δει ανθρώπους να δέρνουν τα παιδιά τους. Τι θα κάνουμε για αυτούς? Νηστεία και προσευχή. Δεν θα αρχίσουμε να μας βαράνε και να τους βαράμε. Θα κρυβόμαστε πίσω από τον Χριστό και τις μάχες ημών θα τις κάνει ο Κύριος. Αλλά θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Και συγχωρέστε μου, θα το πω, σήμερα με το φανέρωσε ο Θεός το πρωί, στο κρεβάτι μου. Υπάρχει ένας εχθρός που σε μισεί, που τρίζει τα δόντια του εναντίον σου, που θέλει να σε σκοτώσει. Μη φοβάσαι, εγώ σε υπερασπίζομαι. Και αυτός ο εχθρός είναι ο διάβολος. Εδώ δεν φοβόμαστε το διάβολο, γιατί ο Χριστός είναι μπροστά μας. Θα φοβηθούμε τώρα, συγχώρεσε με Κύριε, δεν το λέω προσβλητικά, τα ανθρωπάκια, γιατί και εμείς τα ανθρωπάκια είμαστε. Μη γέννητο, αδερφοί. Ανάγνωσε, ζήτησε μέσα στο Λόγο του Θεού να δεις τι θα γίνει στη ζωή σου. Να δεις ότι καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για σένα. Μα κακές βουλές βουλεύονται οι άλλοι. Και λοιπόν, ποια βουλή θα πραγματοποιηθεί, του Θεού ή των άλλων? Ποια βουλή? Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν πλησιάζει τον άνθρωπο, τι του λέει? Ειρήνη είσαι, μη φοβάσαι. Ο Θεός έχει ρίψει τον κλήρο και έχει προετοιμάσει ευλογίες. Έχει διαμοιράσει τη γη της ευλογίας με τη δική του στάθμη και τα δικά του σταθμά. Και αυτοί, και εδώ είναι το μυστικό, όχι όλοι, και αυτοί που διαβάζουνε, που ζητάνε μέσα από το Λόγο του Θεού, αυτοί θα κληρονομήσουνε τη γη της ευλογίας τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Από γενεάς εις γενεά, δηλαδή θα έχουν καλό καρπό. Πίστεψε εσύ. Τι σημαίνει πίστεψε εσύ? Εμπιστέψου το Χριστό και θα σωθείς και εσύ και ο οίκος. Πίστεψε εσύ και θα σωθείς και εσύ και ο οίκος. Εμπιστέψου το Θεό. Μην αγωνίζεσαι να υπερασπιστείς και να σε τον εαυτό σου και να σε υπερασπιστούν άνθρωποι. Εγώ θέλω και το λέω ενώπιον του Θεού και ενώπιον σας και πάντοτε. Εγώ θέλω να είναι υπερασπιστής μου ο Κύριος. Αμήν. Θέλω, όπως είπε στον Αβραάμ, να πει σήμερα και σε μένα και σε όλους σας και στην Εκκλησία μας. Μη φοβού, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Μη φοβού, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Και εμείς τι λέμε, αδερφοί? Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν. Βέβαια,
Βέβαια, πολλές φορές βλέπουν τα μάτια μας αυτά. Βλέπουν έρημο γη και άνυδρο γη. Βλέπουν τα μάτια μας αυτά λάθη, πρώτα στον εαυτό μας και ύστερα στους άλλους. Ασοφίες, πρώτα στον εαυτό μας και ύστερα στους άλλους. Αδυναμίες, με αποτέλεσμα ερημιά και ανυδρία. Γιατί? Γιατί την έρημο τη φέρνει η αποχώρηση του Θεού, η αναχώρηση του Θεού, και την άνυδρο η αναχώρηση του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά πολλές φορές το επιτρέπει και ο Θεός, γιατί πρέπει να γίνεις δόκιμος. Τι επιτρέπει? Θλίψεις. Γιατί η θλίψης εργάζεται υπομονή. Εάν δεν σε φέρει στο καμίνι της θλίψεως, δεν θα γίνεις καθαρό χρυσάφι. Και πώς θα γίνεις καθαρό χρυσάφι? Όταν κάνεις υπομονή. Μη βιάζεσαι να εκδικήσεις τον εαυτό σου. Μη εκδικείτε αλλήλους. Δώτε τόπο στην οργή. Ο Κύριος είναι υπερασπιστή σας. Μην αγωνιζόσαστε να διορθώσετε τα πράγματα. Προσεύχεστε να τα διορθώσει αυτός που μπορεί. Μα είναι έρημος ο τόπος, άνυδρος ο τόπος. Μη φοβάσαι. Τελικά θα γίνει αυτό που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Ευλογών θα σε ευλογήσει ο Θεός. Πληθύνων θα πληθύνει το σπέρμα σου ο Θεός. Σίγουρα, με τα πάσης βεβαιότητας, γιατί δεν είναι μία απλή υπόσχεση του Θεού, αλλά δια δύο αμεταθέτων πραγμάτων, επαγγελία και όρκου, ο Θεός δεσμεύτηκε. Εφόσον δέχεσαι το Χριστό, είναι δέσμευση στο Θεό. Μη βλέπεις τώρα τη μοναξιά σου. Μόνος μου είμαι, μόνη μου είμαι. Δεν είσαι, τώρα είσαι. Υπάρχει υπόσχεση με θόρκου. Ευλογών ο Κύριος εξάπαντος θα σε ευλογήσει, πληθύνων ο Κύριος εξάπαντος θα σε πληθύνει. Θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού. Μείνε ταπεινός, μείνε ήσυχος. Γιατί η ερημιά σου θα αγαλιαστεί και θα ανθίσει σαρόδων, λέει ο γεγραμμένος λόγος του Θεού. Πώς? Δεν το ξέρω να σου το πω. Πότε? Ούτε και αυτό το ξέρω να σου το πω. Ένα ξέρω να σου πω. Είναι γραμμένο, ο Κύριος θα το κάνει. Αυτός ξέρω να σου το πω με τα βεβαιότητας, γιατί το έχει κάνει και σε μένα. Και όχι μια φορά. Και θα συνεχίζει, και θα συνεχίζει. Δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι εύκολο πράγμα η μοναξιά. Δεν είναι, αδερφοί. Και η μοναξιά δεν είναι όταν είμαι μόνος μου σε ένα σπίτι, που και αυτή είναι. Αλλά μοναξιά είναι και όταν είμαι μόνος μου μέσα σε ένα γεμάτο σπίτι. Και θα σας πω και κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές. Ο χριστιανός είναι πάντοτε μόνος του μέσα σε ένα γεμάτο σπίτι. Και πρέπει να επιδιώκει αυτή τη μοναξιά. Πάντοτε συνιστώ με όλη μου την καρδιά σε αυτούς που έχουν οικογένεια μικρή ή μεγάλη, στο σύζυγο. Εξασφάλιζε κάθε μέρα στη γυναίκα σου τουλάχιστον μισή ώρα μοναξιάς με τον Κύριό της. Κράτα τα παιδιά σου εσύ, φρόντισε το σπίτι. Δεν μπορείς μισή ώρα, μια ώρα να πάει να συναντήσει τον Κύριό της, να του μιλήσει, για να της δώσει δύναμη ο Χριστός να γίνει και καλή σύζυγος, να γίνει και καλή μητέρα, να είναι και καλή αδελφή, και το σημαντικότερο να είναι και δούλη Θεού. Δεν θα εξασφαλίζουμε τη μοναξιά τη δική μας, θα εξασφαλίζουμε και τη μοναξιά της γυναίκας μας και του άντρα σας και των παιδιών σας. Προσδιορίστε πρόγραμμα μέσα στην οικογένεια μοναξιάς, γιατί στη μοναξιά θα σε επισκεφθεί ο Θεός. Πότε επισκέφθηκε ο Θεός το Μωυσή? Εκεί ήταν μόνος του 40 χρόνια, μόνος του στην έρημο, στη γη Μαδιάμ, και φύλαγε τα πρόβατα τα ξένα. Και εκεί ήρθε ο Κύριος και τον επισκέφθηκε και τον απέστειλε. Εκεί θα σε επισκεφθεί και θα σε αποστείλει. Μην παραπονιόμαστε για τη μοναξιά μας. Εκμεταλλευτείτε τη μοναξιά όσοι είσαστε μόνοι σας.
εκμεταλλευτείτε τη. Σε αγιασμό, σε καθαρότητα, σε μελέτη. Ζητήσατε, αναγνώσατε. Σε εξήτηση, σε προσευχή. Σε ταπείνωση. Σε αγάπη. Σε αλήθεια. Εκεί θα δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή σας. Και εκεί θα δοξάσετε το Χριστό με τη ζωή σας. Με τη ζωή σας. Γιατί εκεί η ερημιά θα αγαλιαστεί και θα ανθίσει σε ρόδο, θα ανθίσει ως ρόδο. Η ερημιά, όχι μέσα στο πλήθος των ανθρώπων, εκεί που τρώγουμε, πίνουμε και κάνουμε και καλά, μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων. Ούτε στην κλάση του άρτου, ούτε στη διδαχή των Αποστόλων δεν θα πάμε, απαραίτητος. Εκεί θα προσκατερούμε το Θεό. Αλλά η ερημιά σου θα ανθίσει σαν ρόδο. Τι πολυλογία, δεν λείπει αμαρτία. Με τους διαλογισμούς τους πολλούς χάνεται ο άνθρωπος, τρελαίνεται στο τέλος. Μόνο με την ησυχία και την εμπιστοσύνη θα είναι η δύναμή σας. Εν τη ησυχία και πεποιθήση θέλει είστε η δύναμή σας. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Ήσυχη, ειρηνική, που φέρνει οικοδομή στους άλλους, αλλά πρώτα στον εαυτό του. Αν εγώ δεν μπορώ να οικοδομήσω τον εαυτό μου, πώς θα οικοδομήσω τη γυναίκα μου, πώς θα οικοδομήσω τα παιδιά μου, πώς θα οικοδομήσω τα αδέρφια μου, και πού θα μάθω να οικοδομώ τον εαυτό μου, στην ερημιά μου. Γι' αυτό αδερφοί, μια φορά ακόμη, εξασφαλίστε στην οικογένειά σας, στα άτομα και στα πρόσωπα της οικογένειάς σας, τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα ερημιάς, αλλά και στον εαυτό σας. Γιατί? Γιατί θα ανθίσει η ερημιά σου εν αφθονία. Ακούτε, η έρημος εκεί που είναι Σαχάρα, έρημος τόπος, θα ανθίσει εν αφθονία. Θα αγαλιαστεί, θα χαίρεσαι, θα αλαλάζεις, θα δοξάζεις. Η δόξα του ουρανού θα έρθει στη ζωή σου. Και η τιμή της παρουσίας του Θεού θα σε καλύπτει. Μόνο οι τόποι αυτοί θα δούνε τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Κυρίου. Και εγώ θέλω να βλέπω τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Κυρίου. Αναγνώσατε, ζητήσατε στο βιβλίο του Κυρίου. Μη φοβάσαι. Γι' αυτό ενισχύσατε τα σκεχαυνωμένα σχήρας, τα εξαντλημένα χέρια που δεν έχουν δύναμη να σηκώσουν, τα παραλελειμμένα γόνατα, τα κλονιζόμενα πόδια που παραπατάνε από την κούραση, από τη θλίψη, από την απελπισία. Εσείς ενισχύστε τα, αυτό να κάνετε. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει. Πώς? Με το Λόγο του Θεού. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με την αγάπη που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Ενίσχυσε τη γυναίκα σου, αδερφέ. Ενίσχυσε τον άντρα σου. Έχει αποκάμει. Έχει ένα, δύο, τρία, πέντε παιδιά. Βόηθα, βόηθα. Ενίσχυσε τον άντρα σου. Κατακυριεύεται έξω στον κόσμο από τις δουλειές. Από τα αφεντικά, από τους συναδέλφους, από τους υφισταμένους, από του... Είναι ο κόσμος σκληρός και βάρβαρος, πονηρός και υποκριτικός. Ενίσχυσε τον άντρα σου και βοήθησέ τον να βρει τη δική του ερημιά που θα ανθίσει, τη δική του ερημιά που θα βλαστήσει, τη δική του ερημιά, τη δική της ερημιά που θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου σε αυτούς τους τόπους. Αδελφοί αγαπητοί, ότι είναι γραμμένο να γίνει, θα γίνει. Τέλειωσε. Είναι γραμμένο ότι ο Κύριος έσχατες ημέρες θα δημιουργήσει μια εκκλησία αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, μια εκκλησία ένδοξη. 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 Ένδοξη εκκλησία θα δημιουργήσει. Ένδοξη εκκλησία. Είναι γραμμένο. Ο Κύριος θα το κάνει. Θέλεις να είσαι μέσα σε αυτή την εκκλησία? Εγώ θέλω.
Σε αυτή την εκκλησία θέλω. Ναι, αλλά κάνω ασοφίες, δεν πειράζει. Ο Θεός θα με διορθώσει. Κάνω λάθη, κάνει λάθη, κάνουμε λάθη. Μα ο αλάνθαστος πρώτος θα σλήξει την πέτρα. Ποιος είναι αυτός που δεν κάνει λάθη να αρχίσει να πετροβολάει? Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά όλους ο Θεός θα μας ευλογήσει. Άρα δεν βλέπω αυτή τη στιγμή στα λάθη σου. Βλέπω στη δόξα του Θεού στη ζωή σου. Και χαίρομαι. Και χαίρομαι γιατί ξέρω θα δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή σου. Θα σε ευλογήσει. Μη βλέψεις τα λάθη μου. Πολλά είναι. Λυπάμαι. Πολλά είναι. Αλλά βλέψεις αυτό που θα κάνει ο Χριστός, αδερφέ. Και εμένα θα με λύσει. Και σένα θα σε λύσει. Και όλους μας θα μας ελύσει. Και όλους μας θα μας ευλογήσει. Ζητήσατε λοιπόν εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε και παρηγορείτε το λαό μου, ενισχύσατε το λαό μου, γιατί σε αυτούς τους τόπους θα φανερωθεί η δόξα του Χριστού και η μεγαλοσύνη του Θεού. Σε αυτούς τους τόπους, σε αυτούς τους τόπους που κατοικούν τα πόδια, τα ίχνη που περπατούν, τα ίχνη των ποδών σου, σε αυτούς τους τόπους. Αδελφοί, ξέρετε που γεννήθηκε ο Χριστός? Μέσα στη βρώμα των ζώων, μέσα σε ένα στάβλο. Και ξέρετε που σπαργανώθηκε? Σε μια φάτνη. Ποιος ο Χριστός? Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριος των Κυρίων. Ξέρετε που σώθηκε ο Νόε? Μέσα στην κυβωτό. Ξέρετε πως μύριζε η κυβωτός από τα ζώα, πως βρώμαγε? Άλλο γάβιζε, άλλο μουγκάνιζε, άλλο και ζώα είναι. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά μπαίνοντας στην εκκλησία έρχεται ο Κύριος και μας οικοδομεί. Αφαιρεί. Προσθέτει. Και στο τέλος τι γινόμαστε? Έτσι πως μας θέλει ο Θεός. Εγώ θέλω να με πλάσει και να με δημιουργεί ο Θεός. Να με διορθώνει και με αυξάνει ο Θεός. Να με μαλώνει ο Θεός, όχι εσύ. Δεν μ' αρέσει να με μαλώνεις εσύ. Δεν μ' αρέσει, τι να σου πω, ψέματα. Πολλές φορές, λάθος, μ' αρέσει να σε μαλώνω εγώ. Αλλά δεν αρέσει το Θεό. Και λέει ο λόγος του Θεού, αυτά που θέλετε να σας κάνουν, αυτά να κάνετε. Αφού δεν μ' αρέσει να με μαλώνεις, δεν αρέσει το Θεό να σε μαλώνω κι εγώ. Και πώς θα περπατήσουμε? Χέρι-χέρι. Αγαπημένοι-αγαπημένοι. Ενωμένοι, και όλους θα μας διορθώνει ο Θεός. Και εμείς θα είμαστε έτοιμοι να λέμε: μετανοώ Κύριε, ελέησε με κατά το μέγα ελαιός σου, συγχώρεσε με κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου, καρδίαν καθαράν ανανέωσον εντών, πνεύμα ευθές δώσε μου και ευλόγησε με. Αλλά πιο πολύ τους αδερφούς μου. Αμήν αδερφοί. Πιο πολύ τους αδερφούς μου. Και εμένα θέλω να με ευλογήσει πολύ, πάρα πολύ. Αλλά προσεύχομαι εσάς να σε ευλογήσει πιο πολύ. Πιο πολύ. Αμήν. Να σας δω μια εκκλησία ένδοξη. Και να είμαι κι εγώ θυρωρός σε μια εκκλησία ένδοξη. Αγία, ευλογημένη, καθαρή. Γεμάτη από αγάπη. Γεμάτη από ειρήνη. Γεμάτη από χαρά. Γεμάτη από θυσία. Γεμάτη από κόπο. Γεμάτη από έργο. Σε αυτόν τον τόπο θα αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού και η μεγαλοσύνη αυτού. Αμήν. Ψάλλουμε τον ύμνο 193.